Και ερχόμεθα, παιδιά, τώρα σε μία απορία. Λέγει, η λύπη είναι αμαρτία. Όταν όμως βρίσκεσαι κάτω από την κυριαρχία της, δεν είναι εύκολο να την αποτινάξεις. Έχει επικαθίσει και εις το νου και την καρδιά. Τι συμβουλεύεται να κάνει κανείς σε τέτοιες ώρες? Βέβαια, περίτω να σας πω ότι η λύπη, παιδιά, δημιουργεί φοβερά προβλήματα στον άνθρωπο, μέχρι ακόμη και τον θάνατο. Και παρότι ζούμε μια εποχή η οποία μπορεί να θεωρηθεί εποχή ικανοποιήσεων και ευχαριστήσεων, όμως η λύπη είναι ένα φαινόμενο που χαρακτηρίζει τους ανθρώπους, η μελαγχολία. Γι' αυτό ακόμη και τα ειδικά ιατρία έχουν δουλειά. Βέβαια, θα μου πείτε, δεν είναι αντιφατικό αυτό? Όχι, δεν είναι αντιφατικό, γιατί απλούστατα δεν είπα η χαρά, είπα η ευχαρίστηση. Η εποχή μας έχει ικανοποιήσεις και ευχαριστήσεις, αλλά αυτές δεν προσπορίζουν και τη χαρά. Διότι ή μεν ευχαριστήσεις αναφέρονται στην ικανοποίηση των αισθήσεων, ή δε χαρά είναι φαινόμενων πνευματικών. Άλλο λοιπόν χαρά και άλλο ευχαρίστηση. Μπορεί να φάω ένα ωραίο παγωτό και να με ευχαριστήσει, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι μου δώσε και χαρά. Ή μπορεί να πήρα ένα κινήνο που ήταν δηλητήριο, αλλά επειδή πήρα το πτυχίο μου σήμερα, είμαι γεμάτο από χαρά. Εκείνο το πικρό, θα λέγαμε, κινήνο, δεν μου χάλασε τη χαρά της ψυχής μου, ή κάποια άλλη χαρά κλπ. Θέλω να καταλάβετε ότι άλλο πράγμα είναι η ευχαρίστηση και άλλο πράγμα είναι η χαρά. Πάντως η λύπη είναι ένα από τα 7 θανάσιμα αμαρτήματα. Το φανταστήκατε ποτέ? Ότι αποτελεί ένα από τα 7 θανάσιμα αμαρτήματα. Όταν όμως λέμε λύπη, τι εννοούμε? Ο Απόστολος Παύλος γράφει στη Δευτέρα προς Κορινθίους επιστολή του 7,10 τα εξής: «Η κατά Θεόν λύπη μετάνοιαν ισοτηρίαν αμεταμέλητον κατεργάζεται. Η δε του κόσμου λύπη θάνατον κατεργάζεται». Τι βλέπουμε εδώ να λέει ο Απόστολος Παύλος? Αναφέρεται σε δύο κατηγορίες λύπης. Η μία λέγει είναι η κατά Θεόν και η άλλη είναι η κατά κόσμον λύπη. Η δευτέρα αυτή, η κατά κόσμον λύπη, θεωρείται θανάσιμον αμάρτημα, ενώ το άλλο, η άλλη λύπη, η κατά Θεόν, είναι μάλλον αρετή. Αν θέλετε, ονομάζεται στη γλώσσα των πατέρων το κατά Θεόν πένθος. Το κατά Θεόν, θα το δούμε και το ένα και το άλλο. Τι είναι η κατά κόσμον λύπη? Είναι όταν λυπηθώ υπερβολικά όμως, γιατί για κάθε τι που θα είναι άσχημο θα λυπηθώ, αλλά όταν λυπηθώ υπερβολικά και ξεπεράσω κάποια χρονικά όρια, τα συνήθη που υπάρχουν στους ανθρώπους, τότε βεβαίως πρέπει να αρχίσω να ανησυχώ. Τότε μπαίνω μέσα σε μια περιοχή κοσμικής λύπης, όπως υπάρχουν και πράγματα για τα οποία δεν πρέπει καθόλου να λυπηθώ. Ωστόσο, μία αποτυχία αποτελεί κατά κόσμον λύπη, μία ασθένεια. Ο θάνατος ενός χρησίμου ή προσφυλούς προσώπου. Ακόμα η απώλεια της υγείας μου, γιατί έχασα την υγεία μου, να φτάσω σε μία λύπη αξεπέραστη. Η απώλεια χρημάτων ή ακόμα πολυτίμων αντικειμένων. Έχασα το δαχτυλίδι μου, έχασα το σταυρό μου, έχασα ένα αντικείμενο ή τα χρήματά μου. Χρήματα εννοώ δηλαδή σε χρυσά, όχι χρήματα σε χαρτονομίσματα. Ακόμα όταν για μια απόφαση που τον καιρό που την πήρα έτσι σκέφτηκα, αναθεωρώ, και επειδή δεν μπορώ να πάρω μια καινούργια απόφαση, το θέμα έκλεισε. Παντρεύτηκα έναν άνθρωπο. Αυτόν τον άνθρωπο που παντρεύτηκα, τώρα τι θα κάνουμε?
τον χωρίσουμε, να πάρουμε έναν άλλον, ναι. Δεν γίνεται εύκολα. Με πιάνει η λύπη. Γιατί να μην πάρω εκείνον ή εκείνη και λοιπά. Και να αρχίζει ο άνθρωπος να μαραίνεται. Παιδιά, αυτό το τελευταίο μάλιστα είναι τραγικό. Είναι τραγικό. Όταν μητέρες έχουν βρει την ύφη ή τον γαμπρό και ύστερα από κάποιο καιρό, αφού έγινε ο γάμος και τελείωσε, από κάποιο καιρό ύστερα, όταν βρίσκουν ένα καλύτερο πρόσωπο, επιτυχέστερο, όταν λέμε καλύτερο, τι σε αρετή, σε χρήματα, σε προβολή κοσμική, να σου λέει τι έπαθα και δεν έδωσα την κόρη μου, λέει, σε αυτόν τον σπουδαίο γαμπρό. Ε, τώρα παντρεύτηκε η κόρη σου. Θα την χωρίσω. Το φαντάζεστε? Ε, λοιπόν, γίνεται και αυτό. Και όταν κανείς μαραίνεται και αισθάνεται πολύ άσχημα, είναι κατά Θεόν λύπη. Ή πούλησε ένα χωράφι, το πούλησε 1 εκατομμύριο. Ύστερα από λίγο καιρό παίρνουν απάνω αυτά και πάει 5 εκατομμύρια. Βρε τι έπαθα, γιατί να το πουλήσω 1 εκατομμύριο και να μην το πουλούσα τώρα 5 εκατομμύρια. Και να το βλέπετε τον άλλον να αρρωσταίνει και να παθαίνεται, να μην μπορεί να ξεπεράσει αυτή τη λύπη, να μην μπορεί να βρει τη χαρά του. Τέτοια, όλα αυτά που σας είπα έτσι σαν παραδείγματα, και όλα αυτά, παιδιά, δεν είναι τίποτε άλλο παρά η κατακόσμων λύπη, που είναι ένα από τα 7 θανάσιμα αμαρτήματα. Και θανάσιμο αμάρτημα σημαίνει το αμάρτημα εκείνο που εκ του ασφαλούς οδηγεί την ψυχή στον θάνατο και για το οποίο η μετάνοια πολλές φορές είναι κάτι λίγο δύσκολο. Τότε λοιπόν θα μου πείτε, απαιτείται αγών, απαιτείται αγώνας. Και όπως λέγει ο Άγιος Κασιανός ο Ρωμαίος, κατά του πνεύματος της λύπης, του επισκοτούντος τη ψυχή από πάσης πνευματικής θεωρίας και κολλείοντος αυτήν από πάσης αγαθής εργασίας και προς πάντα των έργων τα επιτιδεύματα και προς αυτήν του Δίου την επαγγελία μίσος εμπεί. Αισθάνεσαι μίσος εναντίον και προσώπων και πραγμάτων, γιατί σε κουράζουμε. Λες, από τη λύπη, δεν θέλω να μαγειρέψω, δεν θέλω να σκουπίσω. Πέθανε κάποιο πρόσωπο, λες, το παιδί σου, η μάνα σου, ξέρω εγώ. Γυναίκες το παθαίνουν αυτό πολλές φορές, δεν μαγειρεύουν, δεν σκουπίζουν, δεν πλένουν, αφήνουν τα πράγματα έτσι. Έτσι, όπως είναι. Όλη μέρα κλαίνε, οδύρονται, κάθονται. Όπως ομοίως δεν πάει ο άλλος στη δουλειά του. Γιατί αισθάνεται υπερβολική λύπη. Αυτό λέγει, βάζει μες στην ψυχή, λέει, το πονηρό πνεύμα της λύπης, βάζει μίσος εναντίον αυτών των φυσιολογικών πραγμάτων της ζωής του ανθρώπου. Δια τούτο, λέει ο Άγιος Κασιανός ο Ρωμαίος, δια τούτο πάση φυλακή τηρήσομεν την εαυτόν καρδίαν από του πνεύματος της λύπης. Με κάθε τρόπο πρέπει να φυλάξουμε την καρδιά μας από το δαίμονα αυτών της λύπης. Προηγουμένως τίνιν αγωνιστέων κατά του πνεύματος της λύπης, του εμβάλλοντος την ψυχή εις απόγνωση. Αλλά πιο μπροστά όμως πρέπει να αγωνιστούμε εναντίον, λέει, της λύπης που βάζει την ψυχή, τη ρίχνει στην αγκαλιά της απελπισίας. Διότι αυτή η λύπη κατά κόσμον, παιδιά, οδηγεί τον άνθρωπο στην απελπισία. Και τι θα πει απελπισία? Θυμηθείτε τι συνέβη με τον Κάιν, τι συνέβη με τον Ιούδα. Ξέρετε ότι ο Κάιν δεν είναι ότι τη ζήλεψε τον αδελφό του μόνο, τον ευθόνησε, έπεσε και σε απόγνωση. Είναι φανερό από εκείνο που του είπε ο Θεός. Του λέγει του Κάιν, Κάιν, λέγει, γιατί είσαι λυπημένος και γιατί κατέβασες τα μούτρα σου? Επειδή δεν έγινε αποδεκτή η θυσία σου, στο χέρι σου είναι. Ακούστε, να διαλέξεις το τι θα κάνεις παρακάτω. Είδατε, στο χέρι σου είναι. Δηλαδή τι προσπαθεί να κάνει ο Θεός? Προσπαθεί να τον ευγάλει από τον δαίμονα της λύπης. Αλλά επειδή υπήρχε και ο φθόνος και η λύπη, τότε δεν μπόρεσε να ξεπεράσει τον εαυτό του ο Κάιν
και προτίμησε να σκοτώσει τον αδελφόν του, γιατί δεν μπόρεσε να βρει τη λύτρωση της ψυχής του. Βέβαια, το ένα κακό χειρότερο του άλλου. Ή ο Ιούδας. Ο Ιούδας, παιδιά, από τι υφτοκτόνησε? Από την υπερβολική λύπη. Τι λύπη? Κατά κόσμον λύπη. Ξέρετε ότι οι περισσότεροι που αυτοκτονούν στον κόσμο αυτόν αυτοκτονούν κυρίως το 99,9% από τη λύπη. Όταν μου πει κάποιος, αυτός δεν είχε να πάρει ψωμί, πάλι από τη λύπη. Δεν πίστευε στην πρόνοια του Θεού, πάλι από τη λύπη. Δηλαδή, θα λέγαμε, το κύριο γνώρισμα των αυτοκτονούντων είναι η λύπη. Είδατε ποτέ κανένα να είναι χαρούμενος και να αυτοκτονεί? Ποτέ κανένας. Οπότε λοιπόν είναι η λύπη κακό σημάδι. Και σημάδια της κατακόσμων λύπης, όπως μας λέγει ο Άγιος Κασιανός ο Ρωμαίος, είναι τα εξής. Προσέξτε, σημάδια της κατακόσμων λύπης. Γιατί μπορεί να πει κάποιος, άραγε όταν λυπούμε έχω κατακόσμων ή κατά Θεόν λύπη? Πρώτον είναι η ακηδεία. Τι είναι η ακηδεία? Είναι, παιδιά, αυτή η πνευματική τεμπελιά. Εκείνο που δεν έχω όρεξη να κάνω τίποτα. Όχι γιατί είμαι κουρασμένος άνθρωπος, όχι, αλλά γιατί η λύπη με κατέβαλε. Είναι η ανυπομονησία. Είναι ο θυμός. Είναι το μίσος. Είναι η αντιλογία. Είναι ο απελπισμός. Οι λέξεις είναι αυτούσιες του Αγίου Πατρός. Και ακόμα ευχής οκνηρία. Δηλαδή βαριέμαι να κάνω την προσευχή μου όταν κάτι με απασχολεί σαν λύπη, όταν έχω λύπη. Όταν λοιπόν έχω λύπη και έχω αυτά τα χαρακτηριστικά που σας είπα, τότε σίγουρα, δεν απαραίτητο να τα έχω όλα, μπορώ να έχω ένα από αυτά, τότε σίγουρα έχω την κατακόσμων λύπη. Αλλά είναι όμως και η κατά Θεόν λύπη. Και ποια είναι τα σημάδια της κατά Θεόν λύπης? Πάλι κατά τον ίδιο πατέρα, η χαρά, λέγει, σύμμικτος τη ελπίδη. Η χαρά ανακαταμένη με την ελπίδα. Με στη λύπη, ναι, παράξενο, ε. Πρόθυμος και υπήκοος προς πάσαν αγαθήν εργασία. Ευπρόσιτος, ευπλησίαστος. Γιατί ξέρετε, εκείνος που έχει την κατακόσμων λύπη δεν θέλει να δει άνθρωπο. Είναι απρόσιτος. Θυμάμαι, παιδιά, κάποτε ουδέποτε θα το ξεχάσω, ήμουν γύρω στα 13 μου χρόνια, όταν τότε δούλευα σε ένα μαγαζί που ξεκίνησε ο πόλεμος και βέβαια κλείσαν τα σχολεία. Πολύ καλά έκανε ο πατέρας, με έβαλε σε ένα φαρμακείο και εργαζόμουν. Και εκεί το αφεντικό μου είχε μια αδελφή που είχε δύο χαριτωμένα αγόρια, λίγο πιο μικρά από μένα. Πήγαινε ο ένας πέμπτη και άλλος τετάρτη δημοτικού. Ο μικρός λοιπόν πήγε να περάσει από το ένα πεζοδρόμιο στο άλλο, το χτύπησε το αυτοκίνητο και σκοτώθηκε το παιδί. Τον πέρασαν από την πλατεία με ένα σεντόνι, ήταν φοβερό πράγμα. Με μια κουβέρτα. Ήταν φοβερό. Παίρνει πολύ καλά παιδάκια αυτά. Η μάνα έπεσε σε φοβερή λύπη. Όταν πήγαινε σπίτι της, πολύ συχνά πήγαινε σπίτι της, είχε πάντα κλειστά τα παντζούρια, ήταν μισοσκότεινα μέσα και πάντα την έβρισκα στην ίδια θέση, μέσα στο σαλόνι της, επάνω στον καναπέ, με τα χέρια απλωμένα έτσι, και τίποτα άλλο, δεν μιλούσε τίποτα. Η γυναίκα αυτή, ύστερα από πολύ λίγο καιρό, ελάχιστο καιρό, έπαθε καρκίνο και πέθανε. Διότι η λύπη, παιδιά, πράγματι οδηγεί και σε αρρώστιες πολύ φοβερές, όπως θα το δούμε λίγο πιο κάτω. Ώστε πολύ προσοχή στο θέμα της λύπης, και ότι η λύπη κατά κόσμο είναι απρόσιτος, η κατά Θεόν είναι ευπρόσιτος. Δέχομαι τον άλλον, είναι ταπεινή, έχει πραότητα, έχει ανεξικακία και είναι υπομονετική. Δηλαδή λυπήθηκα για ένα αμαρτημά μου, κάθομαι, ακούω τον άλλον με υπομονή, θέλω να διορθωθώ, λυπάμαι γι' αυτό. Αυτό είναι κατά Θεόν λύπη. Ο σοφός Ιράχ μας λέει στο 38 κεφάλαιο, στίχος 18, τα εξής: μη δώσ εις λύπην την καρδίαν σου. Μη δώσεις, λέει, την καρδιά σου στη λύπη. Από λύπης γάρ εκβαίνει θ.
θάνατος. Τι θάνατος βγαίνει από τη λύπη? Θα σας έλεγα και ο πνευματικός θάνατος, αφού είναι θανάσιμο αμάρτημα, και ο σωματικός θάνατος ακόμη, το παράδειγμα που σας είπα προηγουμένως. Και λύπη καρδίας, λέει ο σοφός Σιράκ, κάμψει ισχύν. Τη δύναμή σου, τη σωματική σου, τη ρωμαλαιότητά σου, θα την κάμψει, θα την γονατίσει, θα την λυγίσει αυτή η λύπη. Τι είναι φανερό? Το φάρμακο, λέγει πάλι ο Άγιος Πατήρ, θεραπεύεται δια προσευχής και της εις Θεών ελπίδος και μελέτης και της μεταανθρώπων ευλαβών διαγωγής. Πιάσε να κάνεις την προσευχή σου. Μα δεν μπορώ. Θα πιέσεις τον εαυτό σου. Πιάσε να διαβάσεις κάτι. Δεν έχω όρεξη. Θα πιέσεις τον εαυτό σου. Ό,τι κάνουμε, παιδιά, όταν είμαστε άρρωστοι και δεν έχουμε όρεξη να φάμε. Τι γίνεται? Με κάθε τρόπο, μα με κάθε τρόπο πρέπει να φάμε. Εσείς, παιδιά που είσαστε, πιστεύω η μητέρα σας με κάθε τρόπο όταν κρίνει ότι πρέπει να φάτε και έχει κοπεί η όρεξη, που δεν είναι βεβαίως φυσιολογικό πράγματο, με το ζόρι, μα δεν ξέρω πώς θα ψήσει το φαΐ, να σας μυρίσει ωραία, δεν ξέρω τι θα γίνει, πρέπει να φάτε. Έτσι και εδώ πρέπει να πιέσουμε τον εαυτό μας και προσευχή να κάνουμε και μελέτη να κάνουμε και ακόμη συντροφιά με ευλαβείς ανθρώπους. Αυτό το τελευταίο είναι πάρα πολύ σπουδαίο. Γιατί? Διότι δημιουργεί μία κίνηση από την ενδοστρέφεια που αποκτήσαμε με τη λύπη σε μία κάποια εξωστρέφεια, σε ένα άνοιγμα του εαυτού μας, και αυτό βέβαια είναι πολύ μεγάλης θεραπευτικής αξίας. Αυτά είχαμε να πούμε, παιδιά, δια την απορία που ερήφθη.